αυτή εστίν αγάπη. Μια αιρετική, μη δημοφιλής, κόντρα στα καθιερωμένα προσέγγιση. Αρνήθηκα τα καθιερωμένα, τα απ' όλους παραδεδειγμένα, απέρριψα τις δοξασίες της πλειοψηφίας, συνειδητά επέλεξα να κατέβω κάτω από το τρένο, που για μένα πηγαίνει στο πουθενά. Το βλέπω από τα γεγονότα των άλλων και από τα δικά μου. Κάτι δεν πάει καλά στη σκέψη μας και στα αισθήματά μας. Είμαστε εχμάλωτοι του φαύλου κύκλου της αγνοίας μας. Το να την πατάμε συνεχώς, βλάκες και έξυπνοι, είναι το γνωστό και 100% σίγουρο σενάριο για όλους, μηδενός εξαιρουμένων. Ενώ όλοι θέλουν την αγάπη. Δεν ξέρουν τελικά τι εστίνει αγάπη. Και την πατάνε. Όλοι πατάνε την άρκη. Κυριολεκτικώς όλοι. Τελικά τι εστίνει αγάπη. Μόλις αρχίζουμε να μην καταλαβαίνουμε σωστά τι εστίνει αγάπη, αυτομάτως αρχίζουμε τα λάθη. Και τα λάθη στη ζωή πληρώνονται, ιδίως στην αγάπη, πληρώνονται πολύ σκληρά. Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουν σαφή αντίληψη του τι εστίνει αγάπη. Συνεχώς ούτε την σωστή αίσθηση. Ήδη μπαίνουμε όλοι στο σκοτάδι, στο μαντρί των καταδικασμένων. Βάζουμε όλους μας, μηδενός εξαιρουμένο, βλάκες και έξυπνους, για την αγάπη όλοι μας, βλάκες και έξυπνοι, είμαστε βλάκες. Κάτω από το μικροσκόπιο. Τι φαίνεται στο μικροσκόπιο? Φαίνεται εκείνο που δεν φαίνεται στα μάτια, που είναι ασύλληπτο στο μυαλό. Η ασυνείδητη, υποσυνείδητη άρνηση του θεϊκού. Ως συνέπεια αντικατάσταση του θεϊκού με την θεοποίηση του ανθρώπινου. Ως συνέπεια θεώρηση της αγάπης ως πηγής πάσης ειδονής, σωματικής και ψυχικής. Ως συνέπεια παραμερισμός της καθευτού αγάπης που γέννησε όλες τις μορφές αγάπης και θεοποίηση και προσκύνημα της ανθρώπινης αγάπης που στην ουσία είναι μια λεπτομέρεια, μια απόμακρη επαρχία της καθεαυτού αγάπης. Αυτά δείχνει το μικροσκόπιο. Κοιτάμε τι προκύπτει. Μπροστά μας έχουμε την ανθρώπινη ψυχολογία. Πρέπει να δούμε τι κρύβεται εκεί μέσα, διότι εκεί μέσα παίζεται όλο το παιχνίδι. Το παιχνίδι τύπου θέλαμε το καλύτερο και προέκυψε συν το χρόνο μετά από το αρχικό ενθουσιασμό και πανηγύρια το μπανάλ, το άνοστο, το συνηθισμένο. Στην αρχή βάζουμε το ακουστικό για να ακούσουμε τους χτύπους της ανθρώπινης ψυχολογίας. Τι ρυθμό ακούμε? Ακούμε την πλήρη αριθμία. Κάτι παθολογικό υπάρχει εκεί μέσα. Για να καταγράψουμε τον ρυθμό. Πρώτες σελίδες του βιβλίου. Ό,τι χαρά τη φτυχία. Θρίαμβος και πανηγύρι. Πετώ στα ουράνια. Η ζωή είναι γλυκιά. Συνέχεια καταγραφής του ρυθμού κάπου στη μέση του βιβλίου. Κάτι δεν πάει καλά. Εδώ έχει αλλάξει κάτι. Δεν είναι αυτός αυτή που ήξερα. Νιώθω απογοήτευση. Αλλά θα κάνω υπομονή να δω τι θα γίνει τελικά. Τελευταίες σελίδες του βιβλίου, δηλαδή πένθυμα εμβατήρια. Είναι μαλάκας, είναι μαλακισμένη. Πώς δεν το πρόσεξα εξ αρχής. Πώς δεν το κατάλαβα. Θα φύγω, θα βάλω τέρμα. Ανάλυση ψυχολογικού ρυθμού. Στην αρχή εμβατήρια θριάμβου. Στην μέση σκληρές σκηνές ροκ. Στο τέλος οτιδήποτε πένθυμο τύπου παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας. Δηλαδή πλήρης αριθμία. Δηλαδή τελείως άριθμη ψυχή. Γιατί κάνει η ψυχή μας έτσι? Για να το καταλάβουμε πρέπει να δούμε μέσα μας τι συμβαίνει. Συνεπώς νηστέρι στην ψυχή, διάνοιξη και εξέταση όλων των μέσα που υπάρχουν. Βάζουμε νηστέρι. Ανοίγουμε το μέσα και βλέπουμε την εξής εικόνα. Ο άνθρωπος έχει δύο είδη αισθημάτων, θετικών και αρνητικών. Ουδέτερα αισθήματα δεν υπάρχουν. Αυτό που μας φαίνεται ως ουδέτερα είναι άπειρα μείγματα θετικού και αρνητικού, δηλαδή ποικίλης μορφής υβριδικά αισθήματα
που δεν είναι αυτοτελής. Αυτοτελή είναι μόνο τα δύο, θετικά και αρνητικά. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Θετικά αισθήματα είναι όλα εκείνα που εξασφαλίζουν τη διατήρηση του σώματος, το προστατεύουν και το αναπτύσσουν. Αρνητικά αισθήματα είναι όλα εκείνα που διαλύουν όλα τα ανωτέρω, προκαλούν προβλήματα στο σώμα, σκοτώνουν το σώμα. Τέρμα. Τώρα κατανοητό. Ο άνθρωπος έλκεται όπως επιταλούδα στη φωτιά από τα θετικά αισθήματα και το βάζει στα πόδια από τα αρνητικά αισθήματα. Κανονικό, φυσιολογικό, βιολογικό λόγραμμα. Η φύση δεν καταδικάζεται, δεν συζητείται, δεν παζαρεύεται. Αφήνουμε ήσυχη την φύση να κάνει τη δουλειά της. Την ψυχή όμως, όπου μέσα της γίνονται όλα τα παιχνίδια της αριθμίας, δεν μπορούμε να αφήσουμε ήσυχη, διότι η ίδια δεν αφήνει ήσυχο σε εμάς. Συνεπώς θα ασχοληθούμε με αυτήν. Βάζουμε τον υστέρι στην καθεαυτού ψυχή. Πρώτη της αντίδραση. Ξέρει τι θα συμβεί και μετά με κάθε τρόπο προσπαθεί να αποφύγει τον υστέρι. Τσιρίζει, κλωτσάει, διαμαρτύρεται. Αλλά είπαμε, αυτή τη φορά θα το παίξουμε χειρούργοι κακούργοι για να σταματήσουμε τις πολλές φορές άσχημα παιχνίδια της εις βάρος μας. Λοιπόν, είδαμε ότι τα θετικά και αρνητικά αισθήματα συνδέονται άμεσα με το σώμα μας και καλούνται να εξασφαλίσουν τη διατήρηση μέσα μας στον χώρο χρόνο. Ουδής ψόγος. Τα πιο υψηλά όμορφα αισθήματα τελικά είναι προοπτικές ανώτερης ανάπτυξης του σώματός μας και της συνείδησής μας. Και τα αρνητικά αισθήματα τελικά είναι αντίδραση στην διάλυση των θετικών, διότι συμβάλλουν στη διάλυση του σώματός μας. Τα θετικά όμορφα αισθήματα αποτελούν την πνευματικότητά μας. Το πνεύμα όμως είναι ο εγκέφαλος της ψυχής, συνεπώς η ψυχή θα φερθεί σύμφωνα με το πνεύμα της. Δένουμε χειροπόδαρα την ψυχή, διότι δεν κάθεται με το καλό, της χορηγούμε αναισθητικό και βάζουμε πιο βαθιά μέσα της τον υστέρι. Όπα, πιάνουμε λαβράκια εδώ μέσα. Θλιβερή εικόνα. Πουτάνα ψυχή, τι κάνεις με τον κατοχό σου τον άνθρωπο. Τώρα καταλαβαίνω πόσο δίκιο είχα πριν που διαισθητικά το έλεγα. Για όλα φταίει η βρωμιά της ψυχής. Τώρα το βλέπω με τα μάτια μου. Όταν θεωρούμε ότι η αγάπη είναι μόνο οι πιο υψηλές, όμορφες και θετικές στιγμές, ακόμα και άθελά μας απομακρυνόμαστε από το θεϊκό και εισερχόμαστε στο διαβολικό. Όταν θεωρούμε ότι η αγάπη είναι μόνο θετικό αίσθημα και μόνο κτίζει και ποτέ δεν διαλύει, τότε γίνεται μεγάλη αντικατάσταση και αντιστροφή των ενιών, δηλαδή αντιστροφή της αλήθειας. Και πάσα αντιστροφή της αλήθειας με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στο σατανισμό. Νόμος κυριολεκτικός για όλες τις περιπτώσεις. Αποκάλυψη. Το θεϊκό αποτελείται από την αρσενική και θηλυκή αρχή. Το παρελθόν και το μέλλον. Τον πόνο και την ευχαρίστηση. Το κτίσιμο και την διάλυση. Όλα αυτά ανήκουν στο θεϊκό. Σατανισμός τελικά είναι φανατική, πεισματική, αμετανόητη προσκόλληση μόνο στη μια πλευρά του θεϊκού, διότι πέραν του θεϊκού απολύτως τίποτα δεν υπάρχει. Σατανισμός τελικά είναι η άγρια προσκόλληση είτε στο θετικό είτε στο αρνητικό με ταυτόχρονη απόρριψη της άλλης πλευράς του θεϊκού. Στην ουσία είναι απόπειρα διαίρεσης κοψίματος σταδίου του Θεού, λογοκρισία Θεού, επίθεση κατά του Θεού, με μία μόνο κατάληξη, στον σατανισμό, στην άρνηση του Θεού. Η θεϊκή όση περιέχει και τις δύο αντιθέσεις, είναι απόλυτη. Στο εκδηλωμένο υλικό σύμπαν η όση αυτή ανοίγεται και παίρνει τη μορφή του θετικού και του αρνητικού, διότι το υλικό εκδηλωμένο ορατό σύμπαν πάντα είναι ενότητα και πάλι των αντιθέσεων. Αντιθέσεων χώρου χρόνου, υλικού πνευματικού,
θετικού, αρνητικού κτλ. Κτλ. Και ταυτόχρονη ενότητα των αντιθέσεων, διότι το θεϊκό ουδέν άλλον τι εστίν, η μηνοποίηση των δύο αντιθέσεων. Συνεπώς, αν θέλουμε να δούμε την αγάπη μόνο από τη μια θετική πλευρά, έχουμε χάσει εξ αρχής. Αναπόφευκτα θα γεννηθεί μέσα μας επιθετικότητα στο παν αρνητικόν, που είναι εξίσου παιδί του Θεού. Και όσο πιο έντονη είναι η προσκόλλησή μας στο θετικό, τόσο μεγαλύτερη ένταση και δύναμη παίρνει, τόσο εισέρχεται με τα διαλυτικά της ενότητας, βλαβερά στοιχεία στα λεπτά επίπεδα, από τα οποία εξαρτάται η επιβίωση του σύμπαντος. Διότι εν το παν και ξενός τα πάντα, και τα πάντα είναι το ινί. Ψυχή, κατάλαβε επιτέλους την μεγάλη αλήθεια. Άκου εδώ, ψυχή, όταν παραδίνεσαι την αγάπη, διότι Θεός αγάπη εστίν, δηλαδή όταν παραδίνεσαι στο Θεό, πρέπει να καταλαβαίνεις ότι το θετικό και το αρνητικό είναι παιδιά, υπηρέτες, εκτελεστές της βούλησης του Θεού. Κανείς από τους δύο δεν είναι προδότης του Θεού. Προδίδεις τον Θεό εσύ και κανένας άλλος. Κατάλαβε το επιτέλους. Κατάλαβε επίσης ότι το θετικό και το αρνητικό, σαν παιδιά και εκτελεστές της βούλησης του Θεού, πάντα είναι δευτερεύοντα πράγματα έναντι του καθεαυτού Θεού. Εσύ κολλάς το δευτερεύον, αρνούμενοι το πρωτεύον. Τον Θεό αρνούμενοι, κατάλαβε το. Δεν επιτρέπεται να εξομοιώνεις και τα πιο ωραία και όμορφα συναισθήματα με τον Θεό. Δεν είναι Θεός εκεί. Είναι συνέπειες, αποτέλεσμα του Θεού. Κολλάς και αποθεώνεις, έστω και άθελά σου, τα αποτελέσματα, παραμυρίζοντας και μη βλέποντας την αιτία. Πολλοί λένε ότι ο άνθρωπος κυριολεκτικώς αδυνατεί να νιώσει ταυτόχρονα δύο αντίθετα μεταξύ τους αισθήματα. Διότι σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, το αίσθημα μπορεί και πρέπει να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να ισχύει μόνο σε εκείνους που δεν έχουν ψυχή. Ο άνθρωπος όμως, αφού έχει ψυχή, κυριολεκτικώς πρέπει να μάθει να ενώνει τα δύο αντίθετα, ξεκινώντας από την ενότητα, περνώντας από την πάλη των δύο αντιθέσεων, χάρη των οποίων υπάρχει η ζωή, και να προχωρά στην ενοποίηση των δύο αντιθέσεων διαμέσου της αγάπης. Διότι μόνο αυτή είναι ικανή να ενώσει κυριολεκτικώς τους πάντες και τα πάντα. Διότι είπαμε, η αγάπη λύνει το οποιοδήποτε πρόβλημα και ξεπλένει την οποιαδήποτε βρωμιά. Διότι εκ Θεού εστίν είναι Θεός. Υπάρχουν για τον Θεό αδύνατα πράγματα? Όχι, δεν υπάρχουν. Άρα μάθει να φέρεσαι θεϊκά, αλλιώς θα τρως συστηματικά χρόνια, αιώνες, χιλιετίες, αμέτρητες και μονότονες ενσαρκώσεις, κατραπακές, μέχρι να μάθεις. Υποχρεωτικά να μάθεις και θα μάθεις κάποτε. Το παν στη ζωή είναι αληθινό, πλήρες, μόνο τότε όταν παρουσιάζει ταυτόχρονα τις δύο αντιθέσεις που τα γεννάει η αγάπη, παλεύουν μεταξύ τους και στο τέλος ενώνονται πάλι για το χατήρι και εξαιτίας της αγάπης. Είναι η ενότητα και πάλι των αντιθέσεων ταυτοχρόνως. Διότι το υλικό σύμπαν είναι διαλεκτική ανωτέρας πτήσης. Μάθε ψυχή διαλεκτική. Γι' αυτό ήρθες στον υλικό κόσμο. Να μάθεις την διαλεκτική. Μάθε να κοιτάς με το ίδιο μάτι και τις απογειώσεις σου και τις πτώσεις σου, ξέροντας ότι είναι μαθήματα διαλεκτικής του Θεού. Αν κολλάμε θανάσιμα στην ανθρώπινη ευτυχία, τότε χάνουμε και την αξιοπρέπεια και την ευτυχία. Και τότε κολλάμε και γινόμαστε δούλοι της ανθρώπινης δυστυχίας. Και ο φαύλος κύκλος θα συνεχίζεται επάπειρον. Με το μυρολόι, παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας.